Γεια σου ομορφιές μου, καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα. Δεν ξέρω πότε θα το δεις πραγματικά. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο σε αυτό εδώ πέρα το κανάλι, το οποίο όπως βλέπετε και στον τίτλο έχουμε ένα διήμερο vlog. Θα σε πάρω μαζί μου στις δύο μέρες, γιατί αυτές οι δύο μέρες πραγματικά θα έχουν τα πάντα. Θα δείτε και supermarket haul, θα δείτε και γενέθλια, θα δείτε και λίγο κάτι από τα τζάμπο που πήρα. Παρ' όλα αυτά, όπως είδατε, ξύπνησα 7.30 ώρα, έφτιαξα τα παιδάκια μου, τα φίλησα, έφτιαξα τα πρωινά τους και μετά να σου πω την αλήθεια λίγο ξανά πέσα, γι' αυτό κιόλας βλέπεις και το φως του ηλίου, γιατί 7.30 ώρα να σου πω την αλήθεια δεν φαίνεται τόσο λαμπερή η μερούλα. Ξανά πέσα παιδιά, γιατί ήταν τσικνοπέμπτη και να σου πω την αλήθεια νίσταζα, γιατί λίγο το παρατραβήξαμε όλο το θέμα, ξέρεις, λίγο το κρασάκι. Βάλαμε και μία ταινιούλα στο Netflix. Λοιπόν, σήμερα που λέτε Παρασκευούλα, είναι χαλαρά τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, άσχετο, έχει μία τέλεια μέρα παιδιά, έναν υπέροχο ήλιο, που όπως βλέπεις εγώ είμαι με κοντομάνικο. Γενικά παθαίνω έτσι κάτι εξάψεις, δηλαδή δεν γίνεται. Λοιπόν, είναι Παρασκευούλα σήμερα και δεν θέλω να επιβαρύνω περισσότερο το στομάχι μας, οπότε σήμερα λέω να φτιάξω το μενού, έχει ψαροσουπά. Έχω να σας δείξω κάποια πραγματάκια, γιατί χθες πήγα στα τζάμπο και ο λόγος που πήγα στα τζάμπο ήταν ότι τη Δευτέρα το κορίτσι μου είχε γενέθλια, οπότε τις κάναμε έναν πρώτο γύρο, κόψαμε την τουρτίτσα μας και αύριο Σάββατο έχουμε κλείσει σε ένα μαγαζί, το οποίο θα σας το προτείνω αυτό ως ιδέα αν δεν θέλετε να κάνετε το πάρτι των γενεθλίων των παιδιών σας στο σπίτι. Υπάρχουν οι δύο επιλογές ανάλογα με την ηλικία, ή θα τα πας σε κάποιο ψητοπολείο να φάνε το σουβλάκι τους ή θα επιλέξεις κάποια πιτσαρία. Δεν μου έρχεται κάτι άλλο στο μυαλό. Επειδή το είχαμε κάνει ήδη στην Τετάρτη, όταν πήγαινε η Ουρανία, αυτή την ιδέα με το σουβλατζίδικο, μπορώ να σας πω ότι όλα τα παιδάκια ήταν ευχαριστημένα. Οπότε διαλέξαμε να πάμε εκεί πέρα να το κλείσουμε το μαγαζί, έτσι να γιορτάσει τα γενέθλιά της, σαν τελευταία τάξη τώρα του δημοτικού. Του χρόνου έχουμε το γυμνάσιο. Οπότε όλα οργανωμένα και αυτά. Οπότε πήγα στο τζάμπο, πήρα κάποια πραγματάκια που ήθελα για τη διακόσμηση. Και γενικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Χθες κιόλας ράγγυλα την τουρτίτσα. Ας έρθουμε λίγο εδώ πέρα στο σημερινό κομμάτι. Όπως είδατε, έκανα την πρωινή μου ρουτίνα. Είναι τώρα 3 μέρες που χρησιμοποιώ τα καινούργια προϊόντα από Cosmeticom με την βιταμίνη C. Νομίζω ότι το πρωί πρέπει να βάζεις βιταμίνη C και το βράδυ βάζω την καινούργια σειρά που έχει ήπια ρετινόλη. Αυτά. Τι άλλο έχω να σου πω σήμερα, Παρασκευούλα? Πρέπει να μαγειρέψω. Και τι άλλο να κάνω, και να σκουπίσω. Οπότε, αρκετά μονολόγησα, πάω να αρχίσω το σκούπισμα, αλλά και το μαγείρεμα. Τώρα πίνω λίγο το καφεδάκι μου, τώρα λίγο, έχω πάρει εδώ πέρα την πρινσούλα, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε τις δουλειές. Που πίνεις, την έχει πιάσει τώρα μια μανία να γαυγίζει εδώ πέρα. Τώρα που είναι, ήρθα εγώ αφού βράζουν τα λαχανικά μου. Τα ξανάβαλα. Δεν θα βγάλω, παιδί. Ρε πρινσές, έλα μαναράκι μου όμορφο, σταμάτα. Να γίνουν λοιπόν τα λαχανικά, τα οποία τα ξανάβαλα στην κατσαρόλα αφού έβρασα το ψάρι και έχει και την οστιμάδα τώρα του ψαριού στο σωμό. Έβαλα άλλα 25 με 30 λεπτά να βράσουν και τα λαχανικά μου, οπότε να ολοκληρωθεί η σουπίτσα μας. Λοιπόν, είμαι εδώ για να σου δείξω τα πράγματα τα οποία πήρα από τα τζάμπο και τη διακόσμηση του μαγαζιού. Καλά, μην φανταστείς καμιά υπερπαραγωγή. Εξάλλου σε μαγαζί είναι. Δεν θα το κάνουμε στο σπίτι για να κάνω εγώ φαρφάλες και αρώματα, καταλαβαίνεις. Κάτι μπαλονάκια θα σου δείξω, τα οποία έχουν κάτι με τζαφλάρια από κάτω και σκέφτηκα να τα βάλω ανάμεσα στα ποτήρια, έτσι για να υπάρχει έτσι ένα διακοσμητικό στοιχείο. Λοιπόν,
Πριν να σου δείξω όμως τα πράγματα τα οποία πήρα από τα Τζάμπο, θέλω να σου δείξω το καταπληκτικό μαγιό το οποίο μου στείλανε από Luigi. Η Luigi είναι μια εταιρεία που έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη, οπότε μην αγχώνεσαι για τελωνία και από εδώ και από εκεί. Ό,τι και αν έχω πάρει, είτε σε παπούτσι, είτε σε πλατφόρμα καλοκαιρινό, είτε τα μαγιό που μου έχουν στείλει και για μένα και για την κόρη μου, αν θυμάσαι στο Instagram που τα είχα κάνει post. Ό,τι και αν έχω βάλει, πραγματικά η ποιότητα είναι φανταστική. Τα μαγιό τα οποία μου στείλανε είναι από την plus size κατηγορία, έχουν πάρα πολύ ελαστικό, πάρα πολύ ωραία εφαρμογή, οπότε σου έχω και εκπτωτικό κωδικό με το μέρη 15 ισχύει για όλο το 2022. Θα στα έχω από κάτω όλα, πως θα παραγγείλεις, έχουν απίστευτη ποικιλία. Οπότε πάμε να σου δείξω λίγο το μαγιό. Είναι αυτή εδώ πέρα η μαγιουδάρα ή ολόσωμη. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ, κοίτα εδώ πέρα τσακπινιά στο στήθος. Α, οπότε το βλέπεις το χρώμα. Το χρώμα είναι φανταστικό, πραγματικά. Εντός ημερών θα το βάλω και ανάρτηση στο Instagram για να δεις κιόλας πως κάθεται πάνω μου. Θα σου έχω εννοείται και εκεί τον εκπτωτικό κωδικό. Μην ξεχνάς μέρη 15, θα στα γράψω και ακριβώς από κάτω. Να τα έχεις όλα, οπότε αν θέλεις να κάνεις παραγγελία να πατήσεις το link και να πας σφαίρα. Οπότε πάμε να σου δείξω τα πράγματα τα οποία πήραμε από τα Τζάμπο. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο όπως καταλαβαίνεις το γυρνάς και κάνει μπαμ, είναι για την ώρα της τούρτας. Είχε και άλλα μεγέθη, εμείς προτιμήσαμε να πάρουμε το μεγάλο, όχι για κάποιο ιδιαίτερο λόγο, απλά της άρεσε και το πήρε. Λοιπόν, το επόμενο είναι άσχετο βέβαια με το πάρτι, είναι ένα μπλοκ ζωγραφικής το οποίο το πήρα για τα εικαστικά του Γιώργου. Λοιπόν, οπότε μετά πήραμε αυτό εδώ πέρα, το φουσκωτό το μπαλονάκι, το οποίο όπως σας είπα έχει αυτό το μαντζαφλάρι το οποίο το βάζεις από κάτω για να σταθεροποιηθεί. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Γιατί θέλουμε, εμείς κλείνουμε τα 12 τώρα, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, αυτό είναι το 2. Λοιπόν, πήραμε αυτά εδώ πέρα τα μπαλόνια, τα οποία, παιδιά, ήθελα γενικά πολύ μπαλόνι. Αλλά δεν είχαν όλα τα μπαλόνια μαντζαφλάρια, είχαν βέβαια το κορδελάκι. Αλλά τώρα δεν μπορώ να κάθομαι να κάνω πολλά. Εγώ γενικά τα βαριέμαι λίγο αυτά. Οπότε πήραμε αυτό εδώ πέρα το σχέδιο, το οποίο όπως βλέπεις για όλα τα μπαλόνια έχει και μαντζαφλάρια και αυτό εδώ πέρα το που κάθεται ουσιαστικά. Πολύ μαντζαφλάρι αυτό το βίντεο, να ξέρεις. Λοιπόν, πήραμε το πάρτι. Το φουσκώνεις και αυτό με μαντζαφλάρι. Και πήραμε κεράκια για την τούρτα μας. Τι άλλο? Α, ναι. Τώρα δεν μπορούσα να βρω το 2 και λέω πλάκα θα έχει. Αυτό το 12. Αυτά είναι τα πράγματα τα οποία πήρα. Έτσι ένα mini τζάμπο, πολύ mini τζάμπο haul σας έδειξα τώρα. Οπότε τώρα θα κλείσω να δω πως πάνε και τα λαχανικά. Σε λίγο έρχεται και η ώρα που θα έρθουν τα παιδιά. Θα φάμε, θα διαβάσουμε και θα τα πούμε μετά. Η αλήθεια είναι σήμερα ότι θέλω να πάω ένα σούπερ μάρκετ, να ψωνίσουμε, να εφοδιάσουμε λίγο το σπίτι. Και σίγουρα θα δεις και τι ψωνίσαμε. Οπότε θα τα πούμε και πιο μετά. Και μόλις ήρθανε τα παιδάκια μου και τους έβαλα να φάνε. Εδώ η Ουρανία θέλει τη σουπίτσα της βελουτέ, ενώ ο Γιωργάκος τη θέλει κανονικά, όπως την έχω δηλαδή και εγώ, με τροφαντά τα λαχανικούλια. Οπότε θα σας αφήσουμε να φάμε και θα τα πούμε στο διάβασμα. Εδώ πέρα τώρα στο δωμάτιο του Γιώργου, μόλις φάγαμε, ήταν ό,τι καλύτερο παιδιά αυτό μετά την Τσικνοπέμπτη, το ψαράκι και γενικά η σουπίτσα, ήταν βάλσαμο. Πώς ήταν Γιώργο η σουπίτσα? Ήταν τέλεια. Εν τω μεταξύ την αυγόκοψα κιόλας, έβγαλα και αυγολέμονο, να σου πω την αλήθεια, ναι. Τα λαχανικά ήταν πάρα πολύ ωραία, το ζουμί πάρα πολύ ωραίο, το κρεμμύδι μόνο λίγο. Το κρεμμύδι το πέταξα, απλά το έβαλα ολόκληρο να δώσει λίγο τη γεύση μέχρι εκεί. Λοιπόν, και είμαστε τώρα εδώ πέρα να διαβάσουμε. Εν τω μεταξύ βλέπω ότι την Τρίτη γράφει τη γλώσσα, Γιώργο. Ωρε φίλε, πάλι τα ίδια. Ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν τελειώνει η ενότητα, τους βάζει έτσι. Είμαστε και Τετάρτη, μην γράψουμε ένα. Αλίμονο. Όταν τελειώνει που λέτε η ενότητα, τους βάζει διαγωνισματάκι. Οπότε εμείς τώρα θα διαβάσουμε. Δεκτικά. Πήχου. Που, τα... Παραδείγματος χάρη. Παραδείγματος χάρη. Τα που για φτερουγίνουν στον αέρα. Άκου να δεις τώρα τα καλά τα νέα. Υπάρχει Θεός πραγματικά. Λοιπόν, επειδή θα γράψουν τελικά γλώσσα την Τρίτη, τους έκανε μόνο επανάληψη. Οπότε για το Σαββατοκύριακο έχουμε μόνο να κάνουμε επανάληψη, κυριολεξία, μεταφορά και τίποτα άλλο. Και πήγαμε να διαβάσουμε τώρα την ιστορία. Και επειδή γράψαν την Τετάρτη ιστορία, δεν έχουνε. Α, καλό!
Οπότε θα προχωρήσουμε στα αγγλικά μας που θα γράψουν και εκεί διαγώνισμα. Οπότε πάμε να κάνουμε την αντιγραφή μας και την επικόλυσή μας. Όχι, λάθος. Την αντιγραφή και τη μετάφραση. Ένα μπουφάν and blue hat. Και. Δεν γράφει και. Α, ναι, και. Σωστά. And. Είμαι κι εγώ. Ένα. Μπλε. Ωραία. Hat, τι είπαμε ότι είναι. Καπέλο. Ωραία. A few moments later. Λοιπόν, αυτό ήτανε, διαβάσαμε. Αρχικά διαβάσαμε έτσι μια πρώτη εικόνα, γιατί την Δευτέρα θα γράψουμε διαγώνισμα στα αγγλικά. Οπότε για να ξέρουμε πάνω κάτω τι γίνεται. Και τώρα, αφού έχουμε τελειώσει, έχω δώσει στο Γιώργο το λάπτοπ, θα ανοίξει και την τηλεόρασή του, οπότε χαλαρά. Παρασκευούλα σήμερα δεν με νοιάζει καθόλου, δεν έχουμε δραστηριότητες. Οπότε θα κάτσω και εγώ λίγο τώρα να κάνω τα πλάνα αυτά, λίγο μοντάζ για να μην έρθουν όλα μαζί, γιατί ξέρω ότι αυτό το βίντεο θα βγει μεγάλο. Οπότε θα κάτσω να κάνω μοντάζ και θα τα πούμε το απόγευμα με το supermarket haul, γιατί θα πάμε supermarket. Γυρίσαμε από το σούπερ μάρκετ και πάμε λίγο να σας δείξω τι πήραμε. Πάλι βασικά γεμίσαμε, αλλά το κάνουμε αυτό μία φορά το μήνα, έτσι, ένα καλό σούπερ μάρκετ haul. Πέρα από διάφορα πραγματάκια γενικά που παίρνουμε όταν μας τελειώνουν κασεράκια, γαλοπούλες και τέτοια. Καφεδάκι στιγμιαίο. Πήρα μωρομάτιλα. Όπα, θα πέσουν κιόλας. Πήρα μωρομάτιλα, αυτά εδώ πέρα. Ένα ντυρόλο, κοντάτς. Πήρα αυτά τους δίσκους, πήρα δίσκους ντε μακιγιάζ σεπτών, είναι πάρα πολύ καλά γενικά, με βοηθάνε. Πήρα φυστικό βούτυρο άπαλο, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να το βάζω στο πόριτς. Λοιπόν, σφουγγαράκια βιλέντα για τη χρήση των πιάτων μας, για την πλήση των πιάτων βασικά. Λαβάς κυρί τσένταρ. Πήρα αυτήν εδώ πέρα την οδοντόκρεμα Colgate που έχει άρωμα καρύδα και ginger, από ό,τι διακρίνω, να τη δοκιμάσουμε. Πήραμε τορτίγες πολύσπορες, πήραμε και καρβουνάκια είναι αυτά, γιατί εμείς δεν θέλουμε να μας πιάνει και το κακό το μάτι, μοσχολίβανο συγκεκριμένα, τα καρβουνάκια τα πήρα βασικά. Λοιπόν, μην γελάσεις, πήραμε μία φαρή λακτέ μπισκότο λουλού. Εντάξει, ξέρω, τα παιδιά μου είναι μεγάλα, αλλά εδώ που τα λέμε, επειδή ξέρεις τους αρέσει πάρα πολύ, οπότε λέω, γιατί να μην πάρω μία συστώσεις, μία φαρή λακτέ, να θυμηθούμε και τα παλιά. Λοιπόν, θα συνεχίσω με αυτό εδώ πέρα το Άζαξ, το οποίο είναι με λεμόνι. Παιδιά, είναι ό,τι καλύτερο στο σφουγγάρισμα, αλλά τώρα τελευταία το χρησιμοποιώ και στους νεροχύτες. Κάποια στιγμή θα σας δείξω πώς πλένω το μπάνιο μου. Λοιπόν, θα συνεχίσω με χλωρίνη κλινέξ με άρωμα λεμόνι, γιατί χωρίς το λεμόνι εμείς δεν μπορούμε. Θα συνεχίσω με σουσάμι, ψωμί για τόστ, αυτό το συγκεκριμένο είναι από ψωμί για τόστ κρυσκρυς, το συγκεκριμένο είναι μπριός, ψωμάκι μπριός. Θα συνεχίσω με αυτήν εδώ πέρα την πορτοκαλάδα, θα συνεχίσω με μία κρέμα, την οποία την είχα ξαναπάρει, είναι από Σισίνη, κρέμα τσαντούια με στέβια. Δεν καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι διαφορετικό από μερέντα, είναι θεϊκή. Λοιπόν, θα συνεχίσω με αυτά εδώ πέρα τα μπισκοτάκια με γεύση καρύδα, και είναι αυτά τα μπισκοτάκια που έχουν, είναι με βρώμη, σοκολάτα αλλά και καρύδα. Εννοείται ότι πήραμε σοκολάτα Παυλίδης, μαύρη με πορτοκάλι. Αυτή τη φορά μπροστά μου ήταν τα καινούργια φολί-φολί και είπα λίγο έτσι να τα δοκιμάσουμε. Αυτό το συγκεκριμένο είναι black velvet με γεύση κρέμα φουντουκιού, και πήρα και το red velvet, το οποίο είναι κατακόκκινο με γεύση, με γέμιση κρέμα λευκής σοκολάτας.
Θα συνεχίσω με ρύζι μεξικάνικο, παιδιά, είναι όλα τα λεφτά, το ζεσταίνει στο μικροκυμάτων, θεϊκό. Λοιπόν, εμάς γενικά μας αρέσουν πάρα πολύ τα φτερά, οπότε πήραμε αυτή τη φορά hot chili sauce από Brava να δοκιμάσουμε. Λοιπόν, θα συνεχίσω με Pringles spicy barbecue flavor, μια καινούρια γεύση για μας, εμείς δεν την έχουμε δοκιμάσει, γι' αυτό σου λέω καινούρια γεύση, δεν βγήκε τώρα. Θα συνεχίσω με κανελόνια από μίσκο. Α, οκ. Έχουμε εδώ και τον παρεμβολέα. Λοιπόν, μαγιονέζα Hellmann's. Εννοείται ότι προσέχουμε και τη διατροφή μας πάντα. Πήρα και μίσκο ολικής άλεσης ριγκατόνι. Γενικά τα ριγκατόνι μου αρέσουν πάρα πολύ. Θα συνεχίσω με Viacal spray, είναι κατά των αλάτων και έχω ακούσει τα καλύτερα για τα μπαταρίες, βασικά τις βρύσες. Πήρα Vicos πορτοκαλάδες. Λοιπόν, πάω να τακτοποιήσω αυτά και θα σας δείξω και τη μαναβική. Λοιπόν, και αυτά όλα είναι η μαναβική μας. Λοιπόν, πήρα εδώ πέρα, κάτσε να σας τα δείξω. Πήρα άνηθο και σέλινο. Όχι, πήρα άνηθο και μαϊντανό. Πήρα γλυκοπατάτες. Πήρα κρεμμυδάκια φρέσκα και άνηθο. Πήρα κολοκυθάκια. Πήρα κόκκινες πιπεριές. Αγγουράκια. Πήρα αβοκάντο. Καροτάκια. Πράσινες πιπεριές. Μαρουλάκι, λάχανο, κρεμμύδια. Εδώ έχω ντοματίνια. Εδώ έχω πατατούλες. Τι δεν σας έδειξα, α, και τις ντοματούλες. Οπότε αυτό ήταν και το supermarket haul και κάπου εδώ θα κλείσω αυτή τη μέρα και θα τα πούμε αύριο Σάββατο. Γεια σας! Καλημέρα, καλημέρα, δεύτερη μέρα, σήμερα Σάββατο και μπορώ να σου πω ότι επειδή τα κάναμε όλα χθες, είναι μια μέρα πάρα πολύ χαλαρή. Εδώ εμείς το πρωί βλέπουμε τηλεόραση, πίνουμε το καφεδάκι μας, θα μαγειρέψουμε και κάτι ελαφρύ γιατί το βράδυ πάλι θα φάμε, οπότε καταλαβαίνεις ότι θα έχουμε πάλι τσιμπούσι, οπότε εντάξει, δεν μας παίρνει. Σήμερα πραγματικά δεν έχω τίποτα να κάνω, ούτε σφουγγάρισμα. Τίποτα όμως, δηλαδή τα κάναμε όλα χθες όπως είδες. Απλά το μόνο που θα κάνω είναι να ετοιμαστούμε πολύ πιο μετά, να πάμε να πάρουμε την τούρτα και να πάμε στο κέντρο, στο μαγαζί βασικά, πιο κέντρο. Οπότε θα μαγειρέψουμε και μετά θα ετοιμαστούμε για να πάμε στο μαγαζί. Ετοιμάστηκα, έκανα λίγο έτσι μια υπερπαραγωγή στο μάγκη, να σου πω την αλήθεια. Βάλαμε και την ψεύτικη και την βλεφαρίδα και είμαστε έτοιμοι να πάμε στο μαγαζί. Γεια, έλα.
θέηκα. Πώς πέρασες? Υπέροχα, ήταν. Βάλαμε τις φωτογραφίες μας. Ήταν το story σας. Το story μας. Φάγαμε σουλάκια τέλεια. Η τούρτα ήταν θεϊκή. Περάσαμε τέλεια. Τραγουδήσαμε εκεί. Ήταν. Τρελάναμε λίγο τον κόσμο. Ωραία, ωραία. Και του χρόνου, οπότε.